όταν μιλούσαμε μέσα στο λεωφορείο για την πρώτη μεταβατική εποχή, την 7η έως 10η βασιλική δυναστεία, από 2.200 π.Χ. στο 1.900 π.Χ. έρχεται ένας βασιλιάς, το όνομα του Μοντοχατομπνεμπχεμπετρά. Μπράβο. Ξαναενώθηκε η Αίγυπτος πάλι και τις έκανε για τη δεύτερη φορά, ελάτε, στάχνω παρακαλώ, για τη δεύτερη φορά ένας κράτος. Και έκτισε η πρωτεύουσα της Αιγύπτος, το Δεσαίο Βασίλειο, όπως σας έλεγα το όνομα της Ελ Φαϊού. Μια μεγάλη οάση που απήχει περίπου 120 χιλιόμετρα από το Κάιρο. Εκεί, όπως βλέπετε, το άγαλμα που αποκοιμίζεται ο βασιλιάς φοράει το κόκκινο στέμμα. Δηλαδή τώρα ενώθηκε την άλλη πλευρά, της κάτω εκεί, και φοράει το κόκκινο στέμμα. Το άγαλμα είναι φτιαγμένο με βαμμένος ασβεστόλεθος. Αλλά τι παρατηρήσουμε εμείς? Κοίταξε τα πόδια, είναι χοντρά πόδια. Τι έχει, λεβαντίαση? Κάποιοι λένε ότι μπορεί να έχει λεβαντίαση. Άλλη θεωρία που λένε ότι, κοίταξε, στο Μεσαίο Βασίλειο έφτιαξε να βάλουμε πέσταμα στα ίδια, αλλά δεν δώσανε σημασία για να φτιάχνουν τα αγάλματα τους με λεπτομέρειες. Γιατί όλα τα, δηλαδή, φτιάχναν έργα, φτιάχναν κανάλια, όπως σας έλεγα, και τα κάνανε απλά αγάλματα. Γι' αυτό τα αγάλματα είναι χοντρά πόδια. Το άγαλμα αποκαινίζεται ο βασιλιάς σε μια οσυρική στάση ή μουμιακή στάση, σαν μούμια. Από πού καταλάβανε ότι αυτό το άγαλμα δείχνει το θάνατο? Από τρία πράγματα. Μπορείτε να μου πείτε, εγώ σας έλεγα τώρα ένα σκοπό, ένα πράγμα, ότι σαν μούμια, τα χέρια σταυρωμένα. Άλλο πράγμα είναι το χρώμα. Μαύρο χρώμα συμβολίζει το θάνατο. Κοίταξε, ψεύτικη γυνιάδα δεν είναι ευθεία. Γερνάει προς έξω. Αυτό θα πει το θάνατο. Τα φτιάχναν αυτά τα αγάλματα όταν ήταν ζωντανοί, να δείχνουν το θάνατό τους. Μετά το βάλανε μέσα στο τάφο, να περιμένει την ψυχή, να είναι σαν αντίγραφο, αντοπρόσωπο για το σώμα. Γιατί μπορεί η μούμια να είναι χαλασμένη. Αφού θα κατάφερε, αφού θα καταλάβανε ότι αυτή είναι η μούμια της, από αυτά τα αγάλματα, αντοπρόσωπο για το σώμα, για τη μούμια. Εντάξει, γιατί παρατηρήσανε ότι οι προγόμενες πυραμίδες τις βρήκανε σε λιμένη, άδειες. Γι' αυτό κάνανε αγάλματα για να γίνει το αντίγραφο από το σώμα. Οι ανθρώπους. Το αρχαιότερο άγαλμα που έχει γίνει σαν σφύλια θα σου δείξω μετά όταν το πάμε στις πυραμίδες. Πάντα το κεφάλι χωρισμένο με το σώμα με λαιμό. Για να φτιάχνεις το λαιμό, ο καλλιτέχνης χρειάζεται δουλειά. Πολύ γεωμετρία. Στο Μεσαίο Βασίλειο πάλι πέστευαν και κάνανε για τον αυτό τους σύνες. Γιατί είπαμε σύμβολο για το Θεό του ίδιου άπομα. Αλλά εδώ ο καλλιτέχνης το έκανε απλό, φτιαγμένο με τον φτωχό τρόπο τέχνη. Κοίταξε, το λαιμό δεν βρίσκεται το λαιμό. Χρησιμοποιούσανε το τα μαλλιά του λιοντάρι. Όπως βλέπετε, να στέκεται καλά το πρόσωπο. Τη χρησιμοποιούσαν πολύ φτωχό πέτρες, πολύ φτηνά πέτρα. Για αυτό δείχνει η οικονομική στάση τότε στο Μεσαίο Βασίλειο. Τώρα αφήσουμε το Μεσαίο Βασίλειο. Μετά το Μεσαίο Βασίλειο είπαμε ότι 1770 Αίγυπτος πέρασε στη δεύτερη μεταβατική εποχή. Μας καταλάβανε εξώς. Χάσαμε πολλά από την περιουσία, γιατί τότε η εξώς δεν σεβάστηκαν τον πληθυσμό της Αιγύπτου. Και μετά σκήνησε μια καινούρια εποχή η Ευρώπη. Αλλά κοίταξε, δεν σου νοιάζει η γυναίκα?
Χίλια. Τα μάτια. Βαμμένα. Εγώ είμαι γυναίκα, αλλά πάντα φαίνεται σαν άντρας. Ποια ήταν αυτή? Η βασίλισσα Χατσιψού. Ήταν η μοναδική βασίλισσα που βασίλεψε Αίγυπτο σε όλη την παρονική εποχή. Πίσω από αυτή τη βασίλισσα έχει μια ιστορία. Αυτή ήταν η αδελφή, η αδελφή σύζυγος των Τοδμόξες Β. Χρονολογία 1450 π.Χ. Παντρήθηκε τον άντρα, τον αδελφό της. Αλλά δεν έκανε διάδοχος αγόρι για να βασίλεψε Αίγυπτος μετά τον άντρα της. Αλλά το Οδμόξες Β έκανε έναν άλλο παιδί από μια άγνωστη γυναίκα. Το όνομα του Οδμόξες Γ. Το παιδί ήταν μικρό παιδί. Μόνο 4 χρονών όταν ο πατέρας πέθανε. Μπορούσε να βασίλεψε Αίγυπτος όταν ήταν 4 χρονών. Γι' αυτό η γυναίκα πήρε το χρόνο. Έχει πάρει το χρόνο, βασίλεψε Αίγυπτο για 20 χρόνια. Δεν φαντάστηκα και δεν πιστεύανε οι Αιγύπτιοι ότι θα τους κυβερνάει μία γυναίκα. Γι' αυτό ήταν πολύ έξυπνη η γυναίκα. Πάντα φαίνεται σαν άντρας. Τα αγάλματα της με κόκκινο σκούρο χρώμα. Και με ψεύτικη γενιά. Πήγε στην καρδιά με την έννοια θρησκεία. Έφτιαξε τους ναούς. Έχτισε τους ναούς για το θείο του ήλιο άμοντα. Ήταν πολύ θρήσκη. Πήρε την εξουσία και έλεγε για το λαό ότι εγώ είμαι η κόρη του Θεού. Έχω δικαίωμα να βασίλεψε Αίγυπτος. Αλλά μετά το θάνατό της ανέλαβα το χρόνο το παιδί, που είναι 24 χρονών και κατάστρεψε όλα τα πράγματα που έχει κάνει. Γιατί πέστευε ότι έπρεπε να βασίλεψε Αίγυπτος αυτός. Άρα αν ήμουν, ήταν μικρό παιδί. Έχει γνωστό ναός που βρίσκεται στο Λούξορ, ο ναός της Χατσιψού. Ήταν γνωστή η γυναίκα, η βασίλισσα έφτιαξε πάρα πολλούς ναούς για τον τίμιο τον Θεό του ήλιου Χαμοκλά. Ο Βιλίσκος, προσώτερης ουρίσκης εδώ στην Αίγυπτο, την έφτιαξε αυτή τη βασίλισσα. Έκανε θρησκευτικές, έκανε εκδρομές, εμπορικές εκδρομές από εδώ, η Σομαλία. Δηλαδή έκανε πολύ, προχώρησε πάρα πολύ τη χώρα, την εποχή της και σε οικονομική στάση. Κρατάει δοχεία. Αυτά τα δοχεία ήταν δοχεία με τα αρώματα. Προσφορές. Τα αρώματα ήταν πιο αξιόλογα. Αφιερώμα για το Θεό. Και κάθεται η βασίλισσα, όπως βλέπετε, χωράει μία βασιλική κάλυνα κεφαλίο, την μίμηση όπως σας έλεγα, και εδώ έπισε την γυναίκα και το άγαλμα είναι φτιαγμένο με γρανίτες. Γρανίτες μία σκληρή πέτρα. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Τώρα, η Λούξορ ήταν πρωτεύουσα. Είπαμε στη 1380 π.Χ. είχε γίνει μεγάλη αλλαγή. Έρχεται ένας βασιλιάς το όνομα του Αμένοφης Δέλτα και άλλαξε θρησκεία και έγινε Αμέν Ακινάτον. Ακινάτον. Έχτεσε μια καινούρια πρωτεύουσα βόρεια του Λούξορ. Το όνομα της Ακίτατον. Όλα αυτά που είναι δεξιά και αριστερά μας, τα ελληνικά που τα βρήκανε στο παλάτι του βασιλιά, αυτός ήταν μαντρεμένος με τη βασίλισσα Ριβερτίνη. Προς τι βασίλισσα όμως θέλετε. Αυτά είναι κανονικά δοχεία. Τα αριστερήτως δεν βάζω. Θα σου πω. Κοίταξε, τι γράφει εκεί. Αμάρνα, αμάρνα περίοδο. Αμάρνα εποχή. Η Αμάρνα ήταν η πρωτεύουσα. Καινούριο όνομα. Ορίστε, σας παρακαλώ, ελάτε κοντά μου.
Αυτός ο βασιλιάς, ο βασίλης της Αίγυπτο, όπως σας έλεγα, από μια περιοχή, από μια πρωτεύουσα, το όνομα της Ακίτατο. Αυτός πίστευε ότι υπάρχει ένας θεός μοναχά. Ήταν οι ακτίνες του Αίγυπτο. Ότι αυτές τις λάρνακες τις φτιάξαν έξω από τον τάφο και μετά συναρμολογήθηκαν όλα αυτά μέσα. Δηλαδή το μικρό ήταν μέσα στο μεγάλο. Αυτό ήταν μέσα στην πυραμίδα. Μέσα στο τάφο του, στην κοιλάδα των βασιλέων. Πόσος τάφος έχανε? 63 τάφοι. 63 τάφους που τους βρήκανε μέχρι τώρα εκεί στην κοιλάδα των βασιλέων. Και το τελευταίο, ο μοναδικός που τον βρήκανε ασύλλητος, ήταν ο τάφος του. Δεξιά, κοίταξε τις πόρτες, από πάνω προς κάτω έχει γράμματα ιερογλυφικά. Κοίταξε μέσα στο βάθο, έχουμε αγγελάδα. Δεν υπάρχει μέρος που δεν έχει γράμματα. Είπαμε ότι αυτά ήταν αντίγραφα από τα Ιερά Βιβλία, που έπρεπε να τα έχει κάθε τάφος. Και από έξω τις πυραμίδες πρέπει να τα έχει κάθε πυραμίδα από έξω. Κοίταξε εδώ, μέσα στον άλλο. Εδώ εμείς είμαστε, χαμπίδια, στη δεύτερη όροφο στο μουσείο του Καΐρου. Θα σας δείξω τώρα τη συσσαυρή για τον Τουτανχαμού, για τον χρυσό βασιλιά. Αυτός ο βασιλιάς μόνο βασίλισε Αίγυπτο μόνο 10 χρόνια. Ανέλαβα τον θρόνο, όπως σας έλεγα, όταν είχε 9 χρόνια και πέθανε όταν είχε 19 χρόνια. Μαντρίφθηκε από την αδελφή του, η οποία το όνομα της Άγξιν Άντα. Σέλαβε 2 μωρά. Ένα ήταν 7 μηνών, τα 2 ήταν πεθαμένοι, δηλαδή γεννήθηκαν πεθαμένοι. Ένα 7 μηνών και το άλλο ήταν 9 μηνών. Όταν πέθανε ξαφνικά, όπως σας έλεγα, ο τάφος του ακόμα δεν ήταν ολοκληρωμένο. Δεν ήταν έτοιμο. Γιατί είπαμε ότι ανάλογα πόσο καιρό το βασίλειο Αίγυπτο, ο τάφος του είναι πολύ βαθιά. Πολύ γεμάτα μέσα. Με δωμάτια. Με τοιχογραφίες. Τα τοιχογραφίες που είναι μέσα στους τάφους ήταν αντίγραφα από τα Ιερά Βιβλία. Τι είναι τα βιβλία, πρέπει να τα έχει κάθε τάφος. Και ήταν έξω από τις πυραμίδες τώρα. Γιατί πιστεύανε ότι η ψυχή θα τα χειριάζεται όλα αυτά τα αντίγραφα να πάει εύκολα στην άλλη ζωή, στην μεταθανάτηση, να πάει στο παράδεισο. Του βιβλίου τις πόρτες. 12 πόρτες που αποκηρύσσονται, 12 ώρες το πρωί, 12 πόρτες τη νύχτα. Πιστεύανε ότι πεθαμένος θα ακολουθεί ο Θεός του ήλιου, αμοντρά, και θα περνάει 12 ώρες, 12 πόρτες και θα ξαναγυρίσει πίσω στη ζωή με το Θεό του ήλιου, αμοντρά. Γι' αυτό φτιάχναν βάρκες, αυτές τις βάρκες που είπαμε, που τις βρήκαν έξω από τις πυραμίδες και τις βρήκαν μέσα στους τάφους. Το βιβλίο της ζωής, τι έκανε κάθε βασιλιά στη ζωή. Το βιβλίο της, τα αφιερώματα. Ο βασιλιάς στέκεται μπροστά στους θεούς και προσφέρει αφιερώματα. Δεν χώραγε το μέρος, ο τάφος, για να γράφουν όλα αυτά. Γιατί το θάβανε σε έναν άλλο τάφο που ήταν έτοιμος και ένας αρχιερέας. Μικρός τάφος. Και όταν φτιάχνανε τα ρήκευση, το διαφυσόμα, σε 70 μέρες, ετοιμάζανε ο τάφος. Και τα προσότερα πράγματα που θα σου δείξω τώρα είναι δώρα. Ήταν δώρα η βασιλιά. Γιατί ήταν αγαπητός. Γιατί ξαναγύρισε πίσω για τη λατρεία των Άμοντρα. Αλλά για να γράφω την ιστορία για αυτά τα Ιερά Βιβλία έπρεπε να φτιάχνουν αυτές τις λάρνακες που είναι απέναντι. Λάρνακα είναι φτιαγμένα με ξύλο, καλυμμένα με φύλλο χρυσό. Τα φτιάχναν έξω και συναρμολογήθηκαν όλες αυτές τις λάρνακες μέσα στο τάφο. Το μικρό μέσα στο μεγάλο. Το μικρό μέσα στο μεγάλο.
να χωράει το μέρος τα γράφων από μέσα και από έξω όλα αυτά τα ιερά βιβλία. Πώς ανακάλυψαν ο τάφος. Πώς ανακάλυψαν ο τάφος που την ανακάλυψαν στις 1922. Ένας αρχαιολόγος, το όνομα του Howard Carter, ήταν Άγγλος αρχαιολόγος. Έτυχε να βρει ο τάφος γιατί ήταν καμένη κάτω από έναν άλλο τάφος. Ο τάφος του Ράμσι έκτος από πάνω και ο Ράμσι που του ήταν χαμούν είναι από κάτω. Ένας εργάτης που έκανε κάποια συντήρηση στον πάνω τάφο, έπιε νερό σε ένα δοχείο και μετά το δοχείο έπεσε στην άκρη στο πλάι τον άλλο τάφο και άνοιξε μια τρυπούλα. Τρύπα, τι οδού οδηγάει για το τάφο του Τουτανχάμου. Ο Ρουάς Κάρταρ έλεγε για τους εργάτες, τους έλεγε μην πείτε μέσα κατευθείαν, γιατί πρέπει να φρισκάρουμε το τάφο. Πρέπει να αδειάζουμε το τάφο, γιατί είναι κλειστός τάφος από χιλιάδες χρόνια. Αλλά όταν άνοιξε η τρύπα και κοίταξα όλοι μέσα, έκπληξη, ήταν έκπληξη. Θαυμάστηκαν από τα χρυσά που τα είδαν μέσα. Και όλοι πήγαν μέσα και πέθαναν κατευθείαν. Εκτός ο Αρκάρτα που ήταν πίσω τους, το πέθανε μετά τους σε 10 χρόνια. Γι' αυτό έχει βγει η λέξη που πέθανε από ότι στύπησε με μία μύγα. Μετά το θάνατό τους σε 10 χρόνια. Γι' αυτό έχει βγει η λέξη Κατάρα το Παραώ. Κατάρα το Παραώ είναι η ιδέα από αυτή την ιστορία. Οκ. Είμαστε σίγουροι. Δεν υπάρχει κατάρα. Δεν υπάρχει κατάρα.